Είμαστε με τον κύριο Χάρη Γερονικόλα, πρόεδρο του City Unity College και πρόεδρο του Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου. Κύριε Γερονικόλα, τι προοπτικές βλέπετε στην τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα? Καταρχήν, η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα, εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, ως μια εκπαίδευση δεύτερης επιλογής. Δυστυχώς δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σημασία από την πολιτεία στον τομέα αυτό. Έχει δοθεί μεγάλη σημασία βέβαια σε εκπαίδευση χαμηλών στελεχών και όχι σε εκπαίδευση ανωτέρων, ανώτατων στελεχών στο τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα. Και για να πάει μια χώρα μπροστά θα πρέπει να εκπαιδευτούν τα στελέχη αυτά ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς. Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα και με την ανάπτυξη που έχει παρουσιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια μπορεί να μπει ανάμεσα στο δίδυμο Αυστρίας-Ελβετίας, θα έλεγα, που είναι και η πιο δυνατή στην τουριστική εκπαίδευση, να μπει σαν ένας προορισμός ο οποίος θα μπορέσει να προσελκύσει σπουδαστές από όλο τον κόσμο ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν και να σπουδάσουν τα αντικείμενα τα συγκεκριμένα στην Ελλάδα πάνω στα ξενοδοχειακά και στα τουριστικά επαγγέλματα, αλλά να μπορέσουν και να κάνουν και την πρακτική τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τι διαφορετικό προσφέρετε στα προγράμματά σας? Καταρχήν, το κολέγιο City Unity μαζί σε συνεργασία με το Alpine Center της Ελβετίας προσφέρουμε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα πάνω στα ξενοδοχειακά, τουριστικά επαγγέλματα, food and beverage, σεμινάρια κλπ. Η συνεργασία που έχουμε στρατηγική είναι με το Cardiff Metropolitan University. Χρησιμοποιούμε το ελβετικό σύστημα εκπαίδευσης. Οι σπουδές, η πρακτική και η διαμονή γίνονται σε πραγματικές συνθήκες εντός ξενοδοχείου που ανήκει στον όμιλο. Και η διαφορετικότητα, η μεγάλη διαφορετικότητα που έχουμε σε σχέση με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς είναι ότι 6 μήνες τα παιδιά σπουδάζουν τα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα και τους υπόλοιπους 6 μήνες πηγαίνουν σε επιπληρωμή για πρακτική σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά γραφεία ανά τον κόσμο. Πλέον θα έλεγα ειδικότητες αιχμής είναι το τουριστικό ξενοδοχειακό management, το culinary arts, το food and beverage κλπ. Τι ποσοστό των αποφύτων σας απορροφάτε στην αγορά και τι ενέργειες κάνετε για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών σας? Καταρχήν υπάρχει το γραφείο αποκατάστασης σπουδαστών, το οποίο λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Ειδικά για τα ξενοδοχειακά τουριστικά όμως η αντιμετώπιση είναι λίγο διαφορετική. Όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε μοναδικοί όπου χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο εκπαίδευσης όπου από το πρώτο έτος οι φοιτητές μπορούν να με το που τελειώσουν τους 6 μήνες εκπαίδευσης θεωρίας έχουν μετά τους 6 μήνες πρακτικής επιπληρωμής σε ξενοδοχεία της Ελλάδος ή σε ξενοδοχεία ανά τον κόσμο, την Ισπανία, Γαλλία μέχρι και την Αμερική. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα από τη διαδοχική αυτή πρακτική των σπουδαστών, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σπουδαστών ήδη από το πρώτο δεύτερο έτος των σπουδών τους έχουν προτάσεις για δουλειά κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους. Δεν θέλω να πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι σπουδαστές πριν ακόμα τελειώσουν τις σπουδές τους έχουν ήδη πρόταση από ξενοδοχειακούς και τουριστικούς φορείς για την αποκατάσταση. Όπως είπα και πριν, είναι σε διάφορους τομείς, είναι σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων και πάνω, είναι σε culinary arts εστιατόρια τα οποία είναι πολύ διάσημα ανά τον κόσμο και φυσικά και οι σπουδές πάνω σε food and beverage. Πολλά παιδιά επαναλαμβάνουν την πρακτική τους και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο έτος στη
τις ίδιες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει από την αρχή. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνεχίζει τις ίδιες επιχειρήσεις και όσοι μπορούν και έχουν καλύτερες προσφορές με το πέρας των σπουδών αλλάζουν και βρίσκουν κάτι καλύτερο.